άδειες ετών και ρεπό που ούτε και οι ίδιοι μπορούν να υπολογίσουν, οφείλονται σε εργαζόμενους των νοσοκομείων του Ηρακλείου, με τα στοιχεία από τα σωματεία τους να σοκάρουν. Χρωστάνε όχι εκατοντάδες, χιλιάδες ρεπό στους εργαζόμενους. Είναι άδειες και ρεπό από το 21, 22, 23. Μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία είναι πάνω από 20.000 μέρες ρεπό και άδεια. Στη διοικητική υπηρεσία είναι πάνω από 2.000 μέρες ρεπό και άδειες. Στους ειδικευόμενους γιατρούς είναι χιλιάδες μέρες τα ρεπό που δεν μπαίνουν μετά από εφημερία. Τα στοιχεία 31 Δεκάτου καταγράφουν πάνω από 25.000 ρεπό και άδειες, που σημαίνει ότι αναεργαζόμενο μιλάμε για 50 μέρες μίνιμουμ. Με τις νοσοκομιακές μονάδες και τις κλινικές τη μία μετά την άλλη να είναι δύσκολο να λειτουργήσουν λόγω υποστελέχωσης, οι περισσότεροι από 45.000 ημέρες που οφείλονται σε ρεπό και άδειες μάλλον έρχονται σαν κερασάκι στην τούρτα για ένα σύστημα υγείας που καταραίει, όπως σημειώνουν. Νομίζω ότι έχει υπερβεί τα όρια του και αυτό αποτυπώνεται πλέον ως κούραση, ως burnout, ως εξουθένωση, ως δεν πάει άλλο. Αυτό που θα φτάσει είναι υγεία για λίγους και με κακές συνθήκες εργασίας. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, τόσο το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο το διοικητικό και τεχνικό, είναι μέσα σε ένα καζάνι έτοιμο να σκάσει, όπως περιγράφουν οι συνδικαλιστές, που μιλούν ανοιχτά για εξουθένωσή τους υπό το βάρος των αυξημένων αναγκών και ταυτόχρονα του δραματικά υποστελεχωμένου συστήματος υγείας που καλύπτει έστω και επιδερμικά τις ανάγκες, βάζοντας τους ίδιους εργαζόμενους που δεν λαμβάνουν ρεπό και άδειες να εργαστούν περισσότερο. Εξαντλημένος, αγανακτισμένος, με την έννοια ότι πλέον έχουμε φτάσει στα όρια του εργασιακού burnout. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία σωματική και ψυχολογική να ανταπεξέλθει στη δυσκολία του επαγγέλματος που είναι αντικειμενική. Είναι το φαινόμενο της θυμένης λεμονόκουπας. Νομίζω ότι ο εργαζόμενος κάπως έτσι νιώθει πλέον. Το προσωπικό όχι απλώς είναι εξαντλημένο, εξουθενωμένο, είναι και ψυχολογικά τόσο επιβαρημένο που μας θέλει πλέον τα πάντα. Το ίδιο, όπως περιγράφουν, συμβαίνει και με τους επικουρικούς γιατρούς, που τώρα αναζητείται τρόπος ακόμη και να πληρωθούν λόγω έλλειψης κονδυλίων. Η μισθοδοσία των υπαλλήλων των επικουρικών δεν μπορεί να καλυφθεί από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, συνειδητές επιλογές, προσαρμογής πλέον των νοσοκομείων με βάση τον νόμο του κυρίου Πλεύρη και της κυρία Γκάγκα για να γίνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Υπό αυτό το πιεστικό κλίμα και με τους μισθούς, όπως λένε, να είναι πείνας, μέσα στα νοσοκομεία και πάλι εκδηλώνεται μια νέα μαζική φυγή που οδηγεί σε μια απίστευτα επικίνδυνη κατάσταση και εν ώψη του καλοκαιριού, που οι συνθήκες δεν βοηθούν στο να μπορούν, όπως λένε με ασφάλεια, να πούν ότι τόσο στο Παγνί όσο και στο Βενιζέλιο θα μπορέσουν να καλυφθούν οι βάρδιες. Έχουμε φτάσει στο τραγικό σημείο να συζητάμε αν θα μπορέσουμε να πάρουμε 5 μέρες άδεια το καλοκαίρι, δηλαδή να λείψουμε μια εβδομάδα από τη δουλειά. Έχουμε κατά συρροή πλέον παραιτήσεις όχι μόνο ιατρικού προσωπικού, αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού. Η υγεία είναι πακέτο και οι υποδομές και χρηματοδότηση, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό. Χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό στις συνθήκες που πρέπει, δεν έχουμε ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας.